Με την αποκάλυψη του εικαστικού έργου, το οποίο κατασκεύασαν επί της ουσίας όλες οι ομάδες του κυνηγιού του κρυμμένου θησαυρού, άνοιξε η κυνηγητική περίοδος στο Ηράκλειο. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας, γιατί ένα γλυπτό, το οποίο η ιδέα του ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια στην προηγούμενη διοργάνωσή μας, ήρθε η ώρα να τοποθετηθεί και να δωρηθεί στην πόλη μας. Πρόκειται για τους μικρούς λίθινους κύβους που δόθηκαν στο 14ο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού και φιλοτεχνήθηκαν από όλες τις ομάδες. Οι τότε διοργανωτές, Καστρινοί Πειρατές, που διοργανώνουν και φέτος το κυνήγι, κράτησαν όλες τις δημιουργίες και δημιούργησαν ένα εικαστικό έργο το οποίο παραδόθηκε στην πόλη του Ηρακλείου. Φτιάχτηκε με την ενέργεια πολλών ανθρώπων. Βάλαμε ο καθένας τις σκέψεις του, τις ιδέες του. Σχεδιάσαμε όλοι μαζί τη μορφή του γλυπτού αυτού. Όλοι ξέρουμε ότι κάθε έργο τέχνης αφήνει το αποτύπωμα του καλλιτέχνη. Η καινοτομία που έχει το δικό μας γλυπτό είναι ότι έχει το αποτύπωμα όλων των ομάδων του υγιού του κρυμμένου θησαυρού. Το γλυπτό αποτελεί την αποτύπωση του Ηρακλείου ως μια σύγχρονη πια πόλη. Επειδή το παιχνίδι έχει δεθεί πάρα πολύ με την έννοια του παρελθόντος, θέλαμε να βάλουμε έτσι την ενέργεια όλων αυτών των γρίφων του παρελθόντος μέσα στην εικόνα μιας σύγχρονης πόλης. Το ζέσταμα για τους κυνηγούς ξεκινά στις 19 Δεκεμβρίου, όταν και θα αρχίσει το διαδικτυακό κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. Παράλληλα, στις αρχές του καινούριου χρόνου θα γίνει και η έκθεση φωτογραφίας που διοργάνωσαν οι Καστρινοί Πειρατές με τίτλο «Το Ηράκλειο μέσα από τα μάτια του κυνηγιού». Η μεγάλη ώρα για τους εκατοντάδες κυνηγούς κρυμμένου θησαυρού του Ηρακλείου έχει προσδιοριστεί για τις 24 Φεβρουαρίου, όταν μικροί και μεγάλοι θα ξεχυθούν στους δρόμους με σκοπό να ανακαλύψουν τα κρυμμένα μυστικά μιας πόλης που η ιστορία της μοιάζει ανεξάντλητη.